Πολύ μεγάλη σημασία και συμβολισμό, ιδιαίτερα στις ημέρες μας. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά συμμαχική νίκη κατά των Περσών, όταν οι Έλληνες ενωθήκανε. Όταν οι Έλληνες ενώνονται, σε δύσκολες περιπτώσεις μπορούν να νικούν. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε. Απειλή δεν υπάρχει από τους Πέρσες πια, αλλά η απειλή του Ισλαμικού φονταμεταλισμού που απειλεί την Ευρώπη είναι μια αντίστοιχη απειλή που αναδεικνύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Η παρουσία σήμερα εδώ όλων αυτών των πρέσβειων που μας θυμίσαμε την παρουσία τους και των στρατιωτικών ακολούθων έδειξε ακριβώς αυτό. Ότι η Ελλάδα ακόμα μια φορά λόγω της γεωστρατηγικής θέσης έρχεται και καλείται εκ μέρους της Δύσης να γίνει η χώρα που θα σταματήσει την εξάπλωση ενός φονταμεταλισμού που οδηγεί στη βία, στο αίμα και στο θάνατο. Είμαστε σε μια οικονομική κρίση και πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων που εξόριστος γύρισε από την Αίγινα ο ηγέτης των Αθηνών για να μπει στη μάχη προκειμένου να επέλθει νίκη. The municipality has institutionalized the commemoration of all countries can be united. Βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια που έχει σχέση με την αυμαχία μας του αξιότιμου Υπουργού του κυρίου. Κυρίες και κύριοι, παράδοση παραλαβή να βάρου τον. Το πολεμικό μας ναυτικό, το ένδοξο, το τιμημένο. Βοσνία Ερζεγοβίνη. Βοσνία. Ταϊλάνδη. Thailand. Ουκρανία. The Ukraine. Ιαπωνία. Japan. Κούβα. Cuba. Αλβανία. Albania. Σερβία. Serbia. Σύλλογος Κριτών η Μεγαλόνησος. Δημοτικό σχολείο Παλουκίων. Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδας, γυναίκας, θεόλτε πατρό εν έδη, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών.